Στέλιο, κρύο, ε! Κρύο, κρύο σήμερα. Αλλά είναι ωραία, ερχόμαστε καμιά φορά έτσι και απολαμβάνουμε εδώ. Ναι, αυτή τη συννεφιά, ο αγαπημένος καιρός. Η θάλασσα είναι για όλες τις εποχές. Έτσι. Είναι και για το κρύο και για τη ζέστη. Βέβαια τώρα βλέπεις μια ερημιά εδώ, δεν έρχεται κανένας. Και τα σκάφη τα δεν σκάφη... είναι εγκαταλειμμένα, αλλά είναι όλα εδώ όχι, πέρα. Όχι, όλα έτσι. Εδώ είναι, έχουν γυρίσει πίσω πλέον στην... Υπάρχει καμία θέση πια ελεύθερη ή όχι? Δύσκολα. Τι ιστορίες έχουν να πούνε αυτά τα σκάφη, ε? Άλλες πολλές, άλλες λίγες. Τώρα από αυτό το φέτος το καλοκαίρι, πού πήγε το κάθε σκάφος, πού γύρισε, πού. Σου λέω, άλλες πολλές ιστορίες, άλλες λίγες. Άλλα φύγανε μακριά, άλλα φύγανε κοντά. Έχουν να πούνε τα δικά τους. Τώρα κοιμούνται όλα. Τώρα ξεκουράζονται. Έτσι, έτσι. Θα βγουν σε λίγο έξω, θα έρθει ο γερανός, θα βγάλει έξω. Θα ξεκινήσει η συντήρηση. Μετά τη συντήρηση θα ξαναπέσουν και όλοι ούτω καθεξής. Η θάλασσα λοιπόν είναι ωραία και το χειμώνα. Ναι, και το είναι κύμα ωραία. Αυτό εδώ που σκάει έτσι το κύματάκι. Ναι. Έχουν φύγει τα χρώματα τώρα και όλα είναι. Ναι, ναι. Έχει την ομορφιά του κι αυτό λοιπόν. Έχει την ομορφιά του κι αυτό. Και όλο κάποιο σκάφος εδώ πέρα. Κάποιο καράβι μάλλον. Θα ταξιδέψει, θα έρθει, θα γυροδοτήσει. Ναι, βέβαια. Πάρα πολύ όμορφο είναι. Και το χειμώνα. Και μέσα στο σκάφος είναι το χειμώνα. Με την ωραία θερμοκρασία. Τη ζέστη, τη θαλπορή του. Έρχονται λοιπόν εδώ οι καραβοκύριδες, έρχονται και κάθονται στους σκάφους και το χειμώνα. Ορισμένοι έρχονται, όχι, δεν νομίζω ότι έρχονται πάρα πολύ. Πολύ λίγοι έρχονται, οι οποίοι το χαίρονται και το χειμώνα. Οι πιο πολλοί έρχονται για να τα δουν ότι είναι εντάξει και φεύγουν. Όμως τέλειο. Καλός ο χειμώνα στη θάλασσα, αλλά το καλοκαίρι καλύτερο. Το καλοκαίρι είναι εποχή ταξιδιού πλέον. Έτσι. Είναι αυτό που σε κάνει να θέλεις να φύγεις από εδώ, να γυρίσεις, να ταξιδέψεις, σου δημιουργεί όνειρα. Προσδοκίες. Να φύγεις λίγο έτσι από την καθημερινότητα. Από την καθημερινότητα. Ναι, καλά, εντάξει. Δύσκολη καθημερινότητα. Δύσκολη. Μας έχουν κάνει να ζούμε δύσκολη. Πολύ δύσκολα πια. Πολύ δύσκολα. Εντάξει, είναι... οι εποχές αυτές είναι από δύσκολες. Κάθε άποψη έτσι. Γι' αυτό και εμείς ή εγώ φεύγω και ξεχνάω και την καθημερινότητα και τα ξεχνάω κιόλα. Και ο άνεμος εδώ σε περιμένει. Ο άνεμος εδώ είναι. Σε άριστη κατάσταση, περιμένει και αυτός να βγει έξω, να συντηρηθεί πάλι φέτος. Να ετοιμαστεί για το καλοκαίρι. Άνεμος λοιπόν, κάθε σκάφος και το όνομά του. Βέβαια. Τα αεροπλάνα και τα πλοία είναι τα μοναδικά του ονόματα. Τίποτα άλλο δεν έχει όνομα. Γιατί τα είχαμε μπει και άλλες φορές. Ζήσουμε λοιπόν με το σκάφος. Είναι ο φίλος. Λοιπόν, τώρα καλό το κρύο, κάναμε τη βόλτα μας. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μπούμε. Μπούμε μέσα, δουλεύει το κολερφιέρ μας. Α, έτσι. Έχουμε τη ζέστη μας. Βέβαια. Και πού θα μας πας? Θα μας πας στο Αιγαίο. Θα κάνουμε μια βόλτα στο Αιγαίο πάλι. Έτσι, να ταξιδέψουμε. Να ταξιδέψουμε. Να ξεφύγουμε λίγο, έστω. Έστω και με αυτόν τον τρόπο. Ναι, βέβαια. Ακόμη και κουβέντα θα ταξιδεύει. Έτσι. Και μέσα σε ένα σκάφος και όλα ακόμα καλύτερα. Και οι φανταστικές εικόνες και τα πλάνα που έχεις φέρει, έχεις φροντίσει να φέρεις, έτσι προνόησες να φέρεις για την εκπομπή. Ναι, ναι, είναι πολύ ωραία. Πολύ όμορφο. Ναι. Πάμε λοιπόν στη ζέστη του ανέμου, μέσα στην καμπίνα του, στο σαλονάκι του, να μιλήσουμε για τις ιστορίες αυτές που πάντα λέμε και ταξιδεύουμε. Πολύ ωραία. Πάμε. Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, σήμερα γυρίζουμε στο καλοκαίρι και ταξιδεύουμε για μία ακόμη φορά στο Αιγαίο. Ελάτε μαζί μας. Να είμαστε λοιπόν πάλι στην καμπίνα. Σαλονάκι. Στο σαλονάκι, έτσι τον άνεμο. Ζεστούλα, ωραία. Καμία σχέση με έξω. Όχι, βέβαια. Είπαμε θα έρθουμε μέσα σε ζεστό περιβάλλον να πούμε πράγματα του καλοκαιριού. Να συστηνόμαστε κιόλας για να είναι σαν καλοκαίρι. Έτσι, έτσι. Γιατί ωραία. Αν κρυώνεις δεν μπορεί να πεις για το καλοκαίρι, κατάλαβες. Λοιπόν, Στέλιο, για πού βάζουμε πλώρη? Λοιπόν, σκέφτηκα λοιπόν να πάμε αυτή τη φορά στα Δωδεκάνησα, αλλά κάτω-κάτω. Να πάμε Κάσο Κάρπαθο. Σε πελάγι δύσκολα, με πολλούς αέρδες, Καρπάθιο γνωστό, αλλά με φανταστικά μέρη και πολύ όμορφα, με πολύ ωραίες ιστορίες.
Ξεκινάμε λοιπόν για την Κάσο. Ένα νησί με ναυτική παράδοση, σπουδαία ναυτική παράδοση και ένδοξο ιστορικό παρελθόν. Θέλω να μου πεις από πού ξεκινάμε. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην Ιερά Πέτρα, Κρήτης, και υπάρχει λοιπόν μια σκέψη, αντί να γυρίσω πίσω, να ταξιδέψω για την Κάσο. Ένα πολύ μεγάλο ταξίδι βέβαια, αλλά πάρα πολύ ωραίο, με θάλασσες άγριες της περιοχής. Δύσκολο ταξίδι. Δύσκολο ταξίδι, ναι, εκείνα τα πελά έχουν πάρα πολύ αέρα. Οπότε ο σκοπός ήταν πλέον η Κάσος. Έχεις προγραμματίσει από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, ότι θα πάω μετά την Ιερά Πέτρα στην Κάσο, ή προκύπτει εκείνη τη στιγμή και λες δεν πετάχομαι και μέχρι την Κάσο λίγο? Πάντα υπάρχει ένας προγραμματισμός. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως στην Ιερά Πέτρα, γνώρισα ένα Τούρκο με τη γυναίκα του, ταξιδεύανε και αυτή η παρέα. Οπότε κάναμε μαζί ένα πρόγραμμα και λέγαμε δεν πάμε στην Κάσο. Πάμε Κάσο λοιπόν. Και ξεκινήσαμε δύο στο υπλοϊκά, λοιπόν, και κάναμε ένα πολύ μεγάλο ταξίδι μεν, πάρα πολύ ωραίο ταξίδι για την Κάσο. Σε μια πολύ δύσκολη θάλασσα, με ένα πολύ αέρα τότε. Σε αυτά τα ταξίδια καλό είναι να είναι δύο τα ιστιοπλοϊκά ή όχι, δεν είναι? Πάντα ένα δεύτερο σκάφος είναι καλύτερα, αλλά αυτό είναι μια σπάνια περίοδος. Τώρα προέκυψε λόγω της γνωριμίας με τον Τούρκο. Ένα φοβερό παιδί. Οπότε πήραμε την απόφαση αυτή να πάμε λοιπόν στην Κάσο. Όπου πήγαμε και Κάσο και μας βγήκε σε καλό βέβαια, γιατί κάναμε μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Πες μας τη διαδρομή λίγο έτσι να ταξιδέψουμε μαζί. Η διαδρομή δεν έχει να κάνει με το που φεύγεις από την Ιερά Πέτρα και μετά μπαίνεις ένα πέλαγος. Πας βέβαια λίγο τα παράλια της Κρήτης, αλλά απομακρύνεσαι. Μετά είναι ένα πέλαγος. Ώσπου να φτάσεις λοιπόν στην Κάσο. Εκείνο το κομμάτι δηλαδή τώρα... Δηλαδή το πρώτο νησί που θα δεις θα είναι η Κάσος. Ακριβώς. Είναι η Κάσος. Και είναι το νοτιότερο νησί της Δωδεκανήσου. Είναι το νοτιότερο νησί. Είναι ένα μικρό νησί. Δεν έχει καμία... Ξερονήσει ως επί του πλήστον, ναι. Ναι, είναι, θα το μπορεί να το πεις Ξερονήσει, με ένα πολύ ωραίο λιμανάκι, το Free. Με ένα καινούριο ντόκο που έχουν φτιάξει, είναι πάρα πολύ ωραίος για μικρό νησί. Εν πάση περιπτώσει η διαδρομή ήταν πάρα πολύ ωραία, με αρκετό αέρα βέβαια, γιατί εκείνο το κομμάτι κατεβάζει πάρα πολύ. Είναι κοντά στο Καρπάθιο, μετά φτάνει βέβαια και στο Καρπάθιο, αλλά εκείνο το κομμάτι είναι πάντα ένα μέρος με αρκετό αέρα. Λοιπόν, οπότε. Φτάσαμε και δέσαμε μέσα στο λιμανάκι στο Free, όπου μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ γραφικό μέρος, πάρα πολύ όμορφο. Και εκεί γνωρίσαμε με την παρέα που κάναμε και ακόμα ένα ζευγάρι. Έναν πιλότο της πολεμικής αεροπορίας με τη γυναίκα του, η οποία ήξερε τουρκικά, ήταν από την Κάσο. Κάναμε λοιπόν μια παρέα με 6 άτομα και περάσαμε 3-4 μέρες φανταστικές. Να φανταστούμε ξεχωριστές στιγμές, έτσι. Ναι. Κοίταξε. Γενικότερα, σε έχω πει και άλλη φορά ότι προκύπτουν πράγματα τα οποία δεν τα περιμένεις. Όπως αυτή η περίπτωση θα σου διηγηθώ τώρα με τον Τούρκο και τον Έλληνα εξωματικό, όπου κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο γλέντι. Φτιάξαμε τα μεζεδάκια μας και αυτά, πιάμε τα τσιπουράκια μας. Αυτό πού έγινε? Αυτό έγινε στο λιμάνι της Κάσου. Σε κάποιο ταβερνάκι, όχι, θέλω να πω. Σκάφη, στα σκάφη. Στα σκάφη, έξω από τα σκάφη. Άρα ερχόμαστε ότι δεν χρειάζεται να είσαι πλούσιο για να. Δεν θα πας στην ταβέρα να πληρώσει ή να. Αυτή εκ των ενόντων, έτσι. Ο κόσμος περισσότερος ότι για να ταξιδέψει με τα σκάφη θέλει πολλά λεφτά, είναι ένα λάθος. Είναι ένας μύθος. Δεν θέλει. Ιδίως τα σκάφη αυτά τα ιστιοφόρα που και τα καύσιμά τους είναι λίγα και ταξιδεύουν και με τον αέρα. Έχεις το σπίτι σου εδώ πέρα, έχεις τα πάντα, κάνεις ό,τι θέλεις. Ταξιδέψαμε λοιπόν, δέσαμε εκεί, κάναμε λοιπόν το γλέντι μας αυτό, βγήκαμε έξω. Ο Τούρκος λοιπόν, ο φίλος μου που λένε στο όνομα, μου διηγήθηκε μια ιστορία μετά από τα Τσίπρα που έχει πιει και τα λοιπά, ότι η γιαγιά του τότε με την ανταλλαγή των πληθυσμών από την Κρήτη το τραγουδούσε ένα τραγούδι. Από την Κρήτη πήγε στην Τουρκία. Πήγε στην Τουρκία, ναι. Ήταν τότε που είχε γίνει η ανταλλαγή των πληθυσμών. Ο οποίος ο άνθρωπος έψαχνε να το βρει το τραγούδι αυτό χρόνια. Δεν μπορούσε να το βρει το τραγούδι αυτό. Έψαχνε. Και πώς παίζει τώρα, το έχω μέσα στη συλλογή με τα 3.500 τραγούδια και παίζει εκείνη την ώρα το τραγούδι αυτό στο στικάκι. Τι να σου πω, τι έπαθε, τι κλάμα, τι αγκαλιές. Ένα από ξένο τόπο και αλλαγινό. Από ξένο τόπο και αλλαγινό, ναι. Το οποίο έχει γραφτεί και στα ελληνικά και έχει μεταφραστεί και στα τουρκικά και σε άλλες γλώσσες, νομίζω. Ακριβώς, ναι. Και έχει πάθει ο άνθρωπος ένα πλάκα. Δηλαδή, αυτές είναι στιγμές που δεν ξεχνούνται τώρα. Με το οποίο που λένε, έχουμε ακόμα και σήμερα παραδώσει, μιλάμε και στο Facebook και τα λοιπά, σχεδιάζουμε πότε θα ξαναβρεθούμε. Και μάλιστα αυτό το τραγούδι, τώρα όπως μιλάς, δεν είμαι σίγουρος, μπορούμε να το ελέγξουμε. Νομίζω στην εκπομπή που κάναμε πέρσι, πάλι στο σκηνικό. Πρόπερσι. Την κάναμε. Ναι, πριν από 1,5 χρόνο περίπου. Είμαστε στο σκάφος, όχι στον άνεμο. Σε μεγαλύτερο σκάφος. Ένα μεγαλύτερο σκάφος. Με οδηγόμαστε τον Χριστόφορο. Τον Χριστόφορο, τον Πριζούλη, ναι. Έτσι. Και είχαμε καλεσμένο τον διευθυντή του ζωγράφιου γυμνασίου Λυκείου,
στην Κωνσταντινούπολη τον κύριο Γιάννη Δημιρτζόγλου και είχαμε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι στο σκάφος, εμπλό προς τη Θεσσαλονίκη, έτσι στον ακριβώς. κόλπο της Θεσσαλονίκης. Έτσι ακριβώς. Το θυμάμαι με συνοδεία πολύτε. Κιθάρας και ακορντεόν. Mm-hmm. Από τουρκικά. Ξένο τόπο, ελληνικά και τουρκικά. Και τουρκικά. Ακριβώς, ναι. Αυτό. Εγώ ελληνικά νομίζω mm-hmm. και αυτό στα τουρκικά, έτσι. Ναι, ναι. Άρα κοντά σε εσάς που ακούτε πολύ, που ζήσατε ωραίες mm-hmm. στιγμές, θυμόμαστε κι εμείς εξίσου ναι, όμορφες ναι, ναι. στιγμές. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν μια πολύ ωραία ζωή λοιπόν, και πολύ ωραίες αναμνήσεις από τα ταξίδια αυτά. Δεν είναι απλώς ένα ταξίδι που λέγαμε μια φορά με τα σκάφη, ταξιδεύουμε, τα κλέβουμε και μέρη κτλ. Ταξιδεύουμε και ναι, ταξιδεύουμε. Ακριβώς. Και με το αεροπλάνο ταξιδεύεις. Μια ταλαιπωρία σήμερα. Και με το αεροπλάνο ταξιδεύεις και με τα πλοία. Εδώ είναι μια άλλη ιστορία τώρα. Γνωρίζεις κόσμο, έχεις πολύ ωραίες στιγμές. Αυτό τώρα εμένα με έχει μείνει χαραγμένο μετά από τόσο καιρό που πήγα στην Κάρπαθο και στην Κάσο. Με έχει μείνει χαραγμένο. Και να σκεφτούμε λίγο και τη στιγμή έτσι. Εκεί με τον το φίλο τον Μπουλέντ. Να αναζητάει ένα τραγούδι και ξαφνικά να παίζει να αυτό παίζει, το τραγούδι ακριβώς. το οποίο συγκινεί και εμάς. Ακριβώς, έτσι. Έτσι δεν είναι ναι, ένα ναι, τραγούδι ναι. που κάποιος κάποτε ακριβώς, και... έτσι. Και αυτές οι παρέες που δημιουργούνται, εντάξει για φιλία δεν μπορούμε να μιλάμε, παρέα είναι, διατηρείται. Οι παρέες... Ή βρεθήκατε κάποτε και τελείωσε. Δεν χάνονται αυτές τις παρέες. Και εγώ τους θεωρώ φίλους αυτούς τους ανθρώπους. Η θάλασσα κάνει φίλους. Υπάρχουν και γνωστοί, αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση κάνει πολλούς φίλους. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν φύγαμε από εκεί, πήγαμε στην Κάρπαθο, μείναμε μέρες στην Κάρπαθο, φύγαμε από εκεί, πήγαμε στη Ρόδο, μείναμε μέρες στη Ρόδο. Έχουμε μια συνεχή επικοινωνία λοιπόν και κάνουμε όνειρα πότε θα ξαναβρεθούμε. Οπότε δεν είναι απλώς γνωστός, ένας φίλος και αυτές οι παρέες λοιπόν όλες συνεχίζουν και υπάρχουν και ζουν. Θα λέγαμε για την Κάσο ότι είναι ένα μέρος που έμεινε πίσω στον χρόνο. Έτσι, γραφικότατο. Ναι. Η Κάσο είναι γραφική όντως. Αλλά είναι και πάρα πολύ σημαντικό στα μέρη που πηγαίνεις να γνωρίζεις ανθρώπους που ξέρουν τα μέρη. Στη συγκεκριμένη είχαμε τον πιλότο με τη γυναίκα του από την Κάσο. Που σημαίνει είναι από εκεί. Μα ναι. Μας πήρε και μας γύρισε παντού. Σε όλες τις ακτές, στις παραλίες, σε μικρές βιοτεχνίες που κάνουν γάλα, τυργή κτλ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν την Κάσο από σε όλα τα μέρη και σε όλες τις γωνίες της. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο και γραφικό νησί. Κάσωσε. Να φανταστούμε τα πανηγύρια που γίνονται, τα παραδοσιακά πανηγύρια. Σε όλα τα μικρά νησιά, γενικά όλα αυτά πράγματα είναι πολύ ιδιαίτερα. Είναι πολύ αυθεντικά. Σε ρυθμούς σούστας, έτσι με το ναι. λαούτο, με το... Υπάρχει μια αυθεντικότητα τελείως. Δεν τα έχει προσβάλει αυτά ακόμα ο τουρισμός. Οπότε όποτε βρεθεί σε αυτά και να στα φανταστούμε πανηγύρια... Να φανταστούμε το 15 Αύγουστο τι γίνεται χαμός. Στην Παναγία. Χαμός γίνεται με τα πανηγύρια, τις σούστες όπως είπες και εσύ. Υπάρχει ένας ρυθμός φοβερός. Και σου με μια αυθεντικότητα. Εκεί είναι όλα τα πράγματα είναι αυθεντικά πλέον. Ακόμα και οι άνθρωποι είναι αυθεντικοί. Ίσως γιατί ο τουρισμός δεν έχει επεκταθεί τόσο ακριβώς, πολύ όχι, ακόμα. Ναι. Ο Κάσος δεν έχει πολύ τουρισμό. Όχι. Δεν έχει πολύ τουρισμό. Είναι πάρα πολύ. Κάποια στιγμή θα έχει βέβαια και αυτό το μέρος όπως έχουν όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα εντελώς παρθένο μέρος. Όπως και άλλα νησιά που έχω γυρίσει.
Λοιπόν, η σπηλιά της Αλονοκαμάρας είναι μια φοβερή σπηλιά, όπου ήταν το καταφύγιο από τους πειρατές, εκεί κρυβόταν. Με το που ερχόταν οι πειρατές, λοιπόν, όλο το χωριό, τότε φαντάζομαι ήταν πολύ μικρός ο πληθυσμός, κρυβόταν η σπηλιά αυτή, η οποία αναφέρεται ακόμα στους Μυκηναϊκούς χρόνους. Ακριβώς. Μέχρι και σήμερα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, λοιπόν, όπως από τα πολύ ωραία τοπία που έχει η Κάσος, είναι και αυτό. Και αξίζει κάποιοδήποτε πάει να πάει να το επισκεφτεί. Βεβαίως, σπουδαία αξιοθέατα είναι τα μοναστήρια. Με πρώτο το μοναστήρι του Άι Μάμα. Του Άι Μάμα, νομίζω. Ναι. Το οποίο μοναστήρι έχει μια φανταστική θέα στο Λιδικό Πέλαγος. Μπροστά, λοιπόν, βλέπεις όλη την απεραντοσύνη χωρίς να διακόπτει τίποτα το βλέμμα σου. Είναι μια φαντασία. Και αυτό είναι ένα μέρος πολύ ωραίο για να το επισκεφτεί. Βεβαίως και το μοναστήρι του Άι Γιώργη, ο οποίος είναι προστάτης του νησιού. Βέβαια. Με ξύλινο τέμπλο. Ναι. Είδες, λοιπόν, ένα μικρό νησί τι πράγματα έχει να γυρίσεις. Λέμε μικρό νησί. Για να το γυρίσεις αυτό και να το μάθεις, θέλει χρόνο. Δεν είναι ένα λιμάνι που θα πας να δεις το λιμάνι, θα διασκεδάσεις πια ένα τσιπουράκι και θα σηκώσεις να φύγεις. Έχει τους ντόπιους, έχει τα μέρη, έχει τις εκκλησίες, έχει τα μοναστήρια, έχει τις σπηλιές. Ένα νησάκι ή μια σταλιά, έτσι. Όπως είναι η Κάσος. Εδώ, λοιπόν, είναι η ομορφιά του ταξιδιού με ένα σκάφος. Όπου περισσότεροι νομίζουν ότι θα πάνε και θα βρουν ένα πολύ ωραίο μαγαζί και θα φάνε και θα πιούνε. Και αυτή είναι όλη η ιστορική διαδικασία του να γνωρίσει ένα νησί. Όχι. Γι' αυτό μείνουν και καιρό στα νησιά, για να μπορούμε να γνωρίσουμε τους ντόπιους, οι οποίοι ντόπιοι θα μας κατευθύνουν, θα δούμε την οτροπία του κόσμου και όλα αυτά τα όμορφα μέρη που συναντάμε. Βεβαίως μπορεί να είστε έτσι ναυτικοί της θάλασσας άνθρωποι, αλλά όλα αυτά που μας περιγράφεις απαιτούν και πεζοπορία. Πεζοπορία, βεβαίως. Έχει όλα τα μέρη αυτά που δεν πάει αυτοκίνητο, φαντάζομαι έχει πολύ πεζοπορία. Και μη φανταστεί τίποτα οργανωμένο. Παίρνει στον δρόμο, στο βουνό ή στο μονοπάτι και φτάνει σε μονοπάτια τα οποία υπάρχουν από τους ντόπιους, έτσι. Για να περπατήσεις, να φτάσεις στο κάστρο, να φτάσεις στην εκκλησία, να φτάσεις οπουδήποτε, πρέπει να αποφασίσεις ότι θα περπατήσεις. Γι' αυτό πρέπει να ξέρεις, να γνωρίσεις και κάποιον ντόπιο από το νησί. Ναι, είναι αυτό που έλεγα πριν. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση ο ντόπιος. Εκείνος ναι, νομίζω οπουδήποτε και να οπουδήποτε, πας. Οπουδήποτε. Στη Θεσσαλονίκη έρχεσαι. Άμα έχεις κάποιον φίλο σε τριγυρίσει στη Θεσσαλονίκη, σε πάει παντού. Αν δεν έχεις κανέναν, δεν μπορείς να τη δεις. Τώρα που είναι η Θεσσαλονίκη τόσο οργανωμένη. Πόσο μάλλον σε αυτά τα μικρά τα μέρη που δεν είναι καν οργανωμένα. Να βρεις και την τελευταία σπηλιά, ας πούμε. Και την τελευταία τρύπα ή οτιδήποτε. Την τελευταία παραλία. Τόσες ωραίες παραλίες έχει. Η Κάσος τώρα με ένα μικρό μέρος με τόσες ωραίες παραλίες. Ποιος σας δείξει αυτές. Ένας ντόπιος, λοιπόν. Και είχα την τύχη, λοιπόν, κι εγώ να γνωρίσω αυτόν τον άνθρωπο, τον πιλότο μαζί με τη γυναίκα του και μου γύρισε σε όλα τα μέρη αυτά. Όπως και σε όλα τα μέρη, όχι μόνο εδώ. Και στην Κάσο και στην Κάρποθο και σε όλα τα μέρη. Και μιας και καλοφαγάδες, για πες μας λίγο για τις λιχουδιές έτσι του νησιού. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια εξαιρετική παραδοσιακή κουζίνα. Πάρα πολύ ωραία. Έφαγα, λοιπόν, σε μέρη φανταστικά. Τι να θυμηθώ τώρα. Το πιλάφι τους ντολμάδες. Μεζέδες, έτσι, μεζέδες. Ωραίοι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και στο τέλος το γλυκό, το μοσχοπούγκι, το οποίο είναι γλυκό με αμύγδαλο. Φανταστικό, πάρα πολύ νόστιμο. Ακόμα τι έχω τη γεύση του ποτέ. Ντόπια, ωραία, ντόπια, έτσι, όλα, ωραία. Τοπικά προϊόντα. Τοπικά, παρέα με ντόπιους, έτσι, όχι με τουρίστες και σε μέρη που πάνε μόνο οι ντόπιοι. Γιατί έχει μόνο ντόπιους. Και βεβαίως θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η Μητρόπολη Καρπάθου και Κάσου είναι εκκλησιαστική επαρχία του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης. Ανήκει απευθείας, δεν ανήκει στην Εκκλησία της Ελλάδος. Να μια πληροφορία που δεν την ήξερα εγώ, βέβαια. Ναι. Ναι. Και βεβαίως υπάρχουν τοπικοί Άγιοι όπως η Οσία Κασιανή, η Εν Κάσο και ο Άι Μάμας που αναφέραμε προηγουμένως. Αφήνουμε την Κάσο και ανηφορίζουμε. Ναι, και μια μέρα ξυπνάμε το πρωί, λοιπόν, με το Μπουλέντ και λέμε: ρε Μπουλέντ, δεν φεύγουμε. Φτάνει. Φτάνει σε τι γλώσσα μιλούσατε? Αγγλικά. Αγγλικά. Πού πάμε? Πάμε Κάρποθο. Πάμε Κάρποθο, λοιπόν. Φυσάει. Φανταστούμε ότι και εσύ ήξερες τα μέρη και ο φίλος ήξερε τα μέρη, έτσι δεν ήταν ναι, κάποιος. Ναι, όχι, ήταν καλός τύπος. Καλό, είχε ταξιδευτής κι αυτός. Ταξιδευτής, τι ωραία λέξη. Ναι. Ταξιδευτής κι αυτός. Και όταν μπλέκονται δύο ταξιδευτές, ξέρεις, το ταξίδι είναι πολύ εύκολο. Για να πάμε είναι και φεύγεις. Τελικά νομίζω ότι
Αν μένει κάτι, ρε παιδάκι μου, έτσι στη ζωή, το ταξίδι είναι, τα ταξίδια. Τα ταξίδια και εμπειρίες. Και τα βιβλία και φυσικά. Που... Και τα βιβλία, εμπειρία γενικότερα, γνώση αν θέλεις, με οποιοδήποτε τρόπο. Το ταξίδι είναι άλλο πράγμα γιατί τα ζεις όλα διαζώσεις. Είναι η φυσική παρουσία πια εκεί πέρα που σε κάνει να ξέρεις πράγματα παραπάνω. Και άμα θέλεις να μείνεις και άλλη μια μέρα, όσο θες να μείνεις, μένεις. Εννοείται. Όχι, είναι προγραμματισμένο εκεί, το πρακτορείο λέει θα κάνουμε αυτό. Το... Δεν υπάρχει το πρακτορείο. Αυτό είναι, ξυπνάς το πρωί και λες. Μου λένε φύγαμε, φύγαμε. Πού πάμε, πάμε ρε Κάρπαθο. Α, πάμε Κάρπαθο. Πού στο λιμάνι, φύγαμε. Και λύνουμε λοιπόν. Μα αν φυσάει, αν έχει αέρα, αν έχει είχε κύμα. Είχε αέρα. Είχε αέρα και κάναμε μια φανταστική ισοπλογία. Καλό είναι ο αέρας, ε. Ναι, ωραία. Μα θέλουμε αέρα. Δεν θέλουμε υπερβολικό αέρα. Καλό θέλουμε. Και κάναμε λοιπόν μια φανταστική ισοπλογία μέχρι το λιμάνι. Με το πανί, έτσι, με το όχι. Πανί. Φύγαμε με πανί, φτάσαμε με πανί. Πάρα πολύ ωραίος αέρας. Έχω... Με το πανί νομίζω το σκάφος είναι πιο βαρύ. Με το πανί γίνεται πολύ ασφαλέστερο το σκάφος. Είναι σαν να το τραβάει ο αέρας προς τα πάνω. Ταξιδεύει στον αφρό. Δεν ταξιδεύει παραφύση. Όλα τα σκάφη που ταξιδεύουν με τον κινητήρα ταξιδεύουν παραφύση. Η φύση ταξιδεύει με το πανί. Α, έτσι. Ναι, βέβαια. Και βλέπεις το σκάφος. Ναι, είναι... σκάφος, είναι πανί θα έχει. Τώρα. Ναι, μα έτσι. Τελευταία 150-200 χρόνια ταξιδεύουν μηχανές στα σκάφη. Τα υπόλοιπα πριν τόσα χρόνια με τα πανιά ταξιδεύανε. Αυτό ήταν ο τρόπος κίνησης. Άρα εσείς γυρίζετε και λίγο ναι, στο χρόνο στο πίσω. Χρόνο, έτσι. Είμαστε υβριδικοί. Υβριδικοί. Έχουμε και μηχανή και τον και το νερό. Ναι. Και καλά με το πανί όταν λέμε, βάζετε και τον αυτόματο πιλότο λίγο, βάζετε. Εντάξει, και... ο αυτόματος πιλότος πάντα έτσι. Δουλεύει. Δεν μπορεί να κρυβεί. Είναι πολλές οι ώρες. Δεν μπορεί να σε αντιμώνει. Ιδίως όταν είσαι μόνος σε αντιμώνει πάνω, ο πιλότος του ταξιδεύει το σκάφος. Εννοείται βέβαια. Εκτός από διάφορες συνθήκες, όταν τα πράγματα γίνονται πολύ δύσκολα ή που θέλει το τιμόνι χέρι, μόνο τότε. Αλλιώς ναι, ταξιδεύουν. Αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Δεν είναι το τιμόνι που κάνει το ταξίδεμα. Είναι όλη η πόλη διαδικασία να ταξιδέψει το πράγμα για να πάει που να πάει. Πόσες ώρες είναι η απόσταση? Καμιά δεκαριά νομίζω πρέπει να είναι. 10 ώρες, Ναι, τόσο πρέπει να είναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αλλά τόσο πρέπει να είναι. Εμάς το χάρτη είναι πολύ κοντά φαίνεται. Στο χάρτη όλα κοντά φαίνεται. Όχι όλη η Ελλάδα τόσο είναι, είναι μια σταλιά. Όλο αυτό με το γυρίζω, με το ταξιδέψεις. Οπότε πάμε Κάρπαθο. Είναι μια πολύ ωραία διαδρομή, πολύ συναρπαστική. Και φτάνει λοιπόν στο λιμάνι της Καρπάθου. Ένα λιμάνι το οποίο δεν έχει καθόλου ασφάλεια. Τι λες? Έχει μια μαρίνα η οποία είναι γεμάτη, αν την πει κάποιος μαρίνα, ένα μικρό τέτοιο το οποίο είναι γεμάτο, δεν χωράει τίποτα, και ένα λιμάνι όπου το κύμα σκάει εκεί πέρα μέσα. Και ψάχνεις τώρα να βρεις πού να δέσεις το σκάφος με ασφάλεια, γιατί πρέπει να τα αφήσεις. Κόντως αφήσεις, να πας να γυρίσεις, έτσι δεν μπορεί να μείνεις ένα σκάφος. Να φανταστούμε και ψαράδικα και ιστιοφόρα και όλα μαζί ή όχι, έχει ξεχωριστεί? Όλα μαζί. Εκεί που δέσαμε εμείς τέλος πάντων δεν ήμασταν μόνο εμείς. Κοιτάξαμε να έχουμε την πλώρη στο κύμα, να έρχεται το κύμα να είναι στην πλώρη και μέχρι να πάει στην πάντα το σκάφος τέλος πάντων. Οπότε δέσαμε εκεί σε ένα ντόκο μεγάλο που βρήκαμε, αλλά σου είπα και με καθόλου ασφάλεια. Με την ψυχή στην κούλουρη κάθε φορά φεύγαμε από το σκάφος και τότε πάνω στον καιρό μην χαλάσει για να γυρίσω αμέσως πίσω. Γιατί και αποστάσεις είναι και στην Κάρπαθο μεγάλες, δεν είναι και μικρές. Για να πας λοιπόν στην Όλυμπο είναι κάποια χιλιόμετρα με το μηχανάκι που θα νοικιάσει αυτοκίνητο. Εγώ πήρα μηχανάκια, ας πούμε. Οπότε με το που το βλέπεις οτιδήποτε, να γυρίσεις άμεσα στο σκάφος πίσω. Στην περίπτωση που τώρα που τρίγυριζα, εγώ ήμουν μπουλέντ πίσω, οπότε είχα άνθρωπο και το πρόσεχε και δεν φοβόμουν και με ειδοποιούσε αν συνέβη οτιδήποτε. Με έλεγε Στέλιο, έλα. Σας έχει τύχει έτσι, κανένα ατύχημα, κανένα. Όχι σε εσά, σε άλλον, ας πούμε. Και σε μένα έχει τύχει. Πολλές, όχι μια φορά. Με στα λιμάνια. Στα λιμάνια, γι' αυτό λέγανε οι παλιοί, λέγανε το καλύτερο λιμάνι είναι το Πέλαγος. Όχι το λιμάνι. Να μην δέσει πάνε... καλά η άγκυρα ή κάτι. Όχι, γενικά τα λιμάνια δεν είναι μόνο για να θα πιάσει άγκυρα, είναι το που φυσάει ο αέρας και από ποια μεριά έρχεται και πού είναι προσανατολισμένο το λιμάνι και τι κύμα κάνει στο λιμάνι. Είναι πολλά τα πράγματα πρέπει να προσέξει ένα λιμάνι. Και εδώ στην Ελλάδα δεν έχουν πολύ καλά λιμάνια. Ή είναι προσανατολισμένα στο βορρά για να προσέχουν το νοτιά. Εσύ το δένεις εκεί και το βράδυ και βγάζει νοτιά. Πρέπει να είσαι επιποδός συνέχεια. Άρα το λιμάνι δεν είναι πάντα ασφαλές, όχι, έτσι. Όχι. Δεν την πήγα σε λιμάνι και... Λοιπόν, η Κάρπαθος έχει ένα επικίνδυνο λιμάνι. Έμεινα εκεί βέβαια 5-6 μέρες. Έτυχε να έχει καλό καιρό, έβαζε κύμα μέσα, αλλά ήταν... εντάξει, διαχειριζόμενο, το διαχειρίσιμο. Το να έχει κύμα, δηλαδή σημαίνει και το βράδυ δεν αισθάνεσαι ασφαλής. Θέλω να πω, που του κουνιέσαι μέσα στο σκάφος. Ναι, δεν πειράζει, αυτά δεν μας ενοχλούν, τα κουνιά το σκάφος, κουνιά το σκάφος. Δεν πειράζει, μην κινδυνεύει το σκάφος, εδώ είναι το θέμα. Γιατί όταν έρχεται ζωντανό το κύμα μέσα στο λιμάνι, είναι ένα θέμα. Δένεται λοιπόν στην Κάρπαθο καινούργιες ιστορίες, καινούργιες περιπέτειες. Την επόμενη μέρα λοιπόν,
αποφασίζουμε να γυρίσουμε το νησί. Οπότε λέω, ας πάω να νοικιάσω ένα μηχανάκι. Νοικιάζω ένα μηχανάκι, ταξιδεύουμε, βγαίνουμε τη βόλτα μας και σε μια νηφόρα το μηχανάκι μένει. Να και τα απρόοπτα λοιπόν. Να και, λοιπόν, και τα απρόοπτα. Το οποίο ήταν καλά βέβαια, έτσι βγήκε σε καλό. Παίρνω λοιπόν το μαγαζί που νίκησα να μου φέρουν άλλο μηχανάκι. Την ώρα εκείνη απέναντι είναι ένας τύπος ο οποίος γεμίζει νερό από μια πηγή, σε μια πηγή απ' έξω έμεινα, κάποια μπουκάλια. Και με ρωτάει ο άνθρωπος, λέει, μου λέει τι έγινε, μείνει το μηχανάκι. Λέω ναι. Και πιάνει μια πολύ ωραία κουβέντα, ο οποίος μας καλεί το βράδυ στην Όλυμπο. Και διαπιστώνω ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, ένας από τους πιο διάσημους λαουτιέριδες των Δεκανήσων και της Ελλάδος. Και μου λέει το βράδυ. Έχω ένα γαλλικό κανάλι, θα έρθει να μας πάρει συνέντευξη και να παίξουμε. Έρχεσαι? Και δεν έρχομαι, βεβαίως και έρχομαι. Πάμε λοιπόν εκεί στην Όλυμπο, είπες φανταστική, εκείνο είναι πολύ γραφικό το μέρος, σε αντίθεση με την πόλη της Καρπάθου, η οποία έχει κάποια εκτρώματα πολυκατοικίες, έχει χάσει όλη μέχρι την... Πολυκατοικίες μέχρι και πολυκατοικίες είναι, δεν είναι όμορφη η Κάρπαθος, αλλά είναι Κάρπαθος, γυρνώ το λιμάνι. Όλα τα υπόλοιπα χωριά είναι πάρα πολύ όμορφα, όπως η Όλυμπος, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε λοιπόν με τον Μιχάλη εκεί, όπου πρώτα πάμε στην πλατεία. Πάμε λοιπόν στην πλατεία και μου δείχνει ένα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο καφενείο που ήταν του αδελφού του. Όπως λέει, πέθανε. Και μου λέει, δε στη γράφει πινακίδα πάνω, η οποία έλεγε πινακίδα, σήμερα δικό μου, αύριο δικό σου, μεθαύριο κανένας. Να λέει, ο αδελφός μου, είδες, ορίστε. Ό,τι έγραφε εκεί πέρα πάνω έγινε. Λοιπόν, και πάμε. Επίκουρος, νομίζω. Επίκουρος. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και πάμε σε ένα σπίτι όπου μαζεύεται το κανάλι το γαλλικό, μαζεύονται όλοι αυτοί και παίζουν, αλλά η ώρα περνούσε. Αύγουστος μήνας και έπεφτε κρύο, άρχισε να κρυώνω. Μιλάμε για κρύο τώρα. Μέσα δεν μπορούσα να μπω γιατί παίζαν και ήταν και το κανάλι και βγαίνει μια γυναίκα μου λέει: ρε παιδιά, δεν έρχεστε μέσα εδώ λίγο να ξαποστάσετε? Μου λέω: ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα σπίτι το οποίο ήταν μουσείο. Τι να σου πω, τα πιάτα είναι όπως ακριβώς ένα σπίτι της Καρπάθου παραδοσιακό. Που όλα έτσι να φανταστούμε είναι, και κυρίες ντυμένες μετά. Ντυμένες όλα τα παραδοσιακά, ναι, όλες, όλα τα χωριά. Δεν ντύνονται κανονικά όπως ντύνονται τώρα, όπως ήταν η παραδοσιακή. Μάλλον ντύνονται κανονικά, όχι όπως όλοι. Ακριβώς, έτσι μπράβο, ναι, ντύνονται κανονικά. Εκεί πραγματικά έμεινα κανένα 2 ώρα εκεί, ώσπου να περάσει να τελειώσουμε και να γυρίσουμε πίσω βράδυ πια. Το κρύο. Αλλά δεν βαρέθηκες, κρύο. Καθόλου δεν βαρέθηκα. Κρύο, όχι τώρα, όχι αστεία. Κρύο. Μου κοντομάνηκα τώρα εμείς εκεί πέρα πάνω με το που έπεσε, δηλαδή το κρύο λες και ήταν οι χειμώνες. Και πάλι, εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ όμορφο. Όπου με τον Μιχάλη κρατάμε ακόμα επαφή και με αυτό. Και με τον Μιχάλη. Mm. Και αυτός με περιμένει. Πότε ξαναρθείς και πότε ξαναρθείς. Μιχάλη Ζωγραφίδης, λοιπόν. Μιχάλη Ζωγραφίδης. Η Κάρπαθος, ας πούμε, έχει ένα φανταστικό δάσος, φανταστική σε αντίθεση με την Κάσου που έχουμε. Σε αντίθεση με την Κάσου, ακριβώς. Λευκό δάση. Ναι, ναι, ναι. Με τους ανεμόμυλους. Παραδοσιακοί. Πολλοί από αυτούς έχει κάνει. Τους αξιοποιήσαν, τους έχουν κάνει ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή ξενοδοχιά και μικρά. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Νομίζω και καινούριους έχουν χτίσει έτσι. Και καινούριους, βέβαια. Ναι, ναι. Και κρατήσαν το παραδοσιακό στυλ του ανεμόμυλου, απλώς είναι μέσα δωμάτια ή ξενοδοχεία. Αξίζει η Κάρπαθος και η Κάσος, όλα αυτά τα μέρη αξίζουν. Ιδίως η Κάρπαθος από φύση. Φανταστική φύση. Αμμουδιές, παραλίες, κρυστάλλινα νερά. Είναι ένα... Η Κάρπαθος αναφέρεται στα γεωγραφικά του Στράβωνα, η ονομασία Κράπαθος, ήδη από την εποχή του Ομήρου. Mm-hmm. Μιλάμε για ιστορίες τώρα, έτσι για ιστορία ατέλειωτων ετών. Να αναφέρουμε βεβαίως ότι μεταγενέστερα πέρασε διαδοχικά στα χέρια των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, των Γενοβέζων, των Ενετών, λόγω της θέσης της, έτσι, των Οθωμανών Τούρκων. Το 1912 καταλαμβάνεται στρατιωτικά το νησί από τους Ιταλούς και το 1944 στις 3 Οκτωβρίου ξεκινάει η επανάσταση της Καρπάθου, οπότε εκδιώχθηκαν οριστικά οι Ιταλοί από το νησί και λίγες μέρες μετά γίνεται η επίσημη παράδοση των Ιταλών και πλέον
γίνεται η διακήρυξη της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα. Υψώνεται η ελληνική σημαία, πανηγυρική δοξολογία και βεβαίως να αναφέρουμε ότι στις 10 Οκτωβρίου του ίδιου έτος ξεκινάει η βάρκα από την Κάρπαθο για να μεταφέρει στην Αλεξάνδρεια, στην ελληνική εξόριστη κυβέρνηση, το μήνυμα ότι ξεκίνησε η επανάσταση για την απελευθέρωση της Καρπάθου. Στιγμές από την παλιότερη αλλά και τη σύγχρονη ιστορία του νησιού, οι οποίες νομίζω μπορούν να δέσουν αρμονικά με τις ιστιοπλοϊκές ιστορίες σας, έτσι, και να παρουσιαστεί κάτι. Ναι, σήμερα κάνω μια πολύ ωραία εκπομπή που έχει να κάνει με πολλές πληροφορίες. Και την ταξιδιωτική λοιπόν και γενικότερα την ιστορία του νησιού, όπως μας την περιέγραψες. Ήταν πάρα πολύ όμορφα. Και πόσο μένετε στην Κάρπαθο, Στέλιο? 5-6 μέρες. 5-6 μέρες, Ναι, βέβαια. Και πάλι φύγαμε λόγω του λιμανιού. Επειδή ο αέρας φρεσκάριζε και δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε εκεί πέρα άλλο, οπότε φύγαμε. Και τι λέει μετά? Μετά Ρόδο. Ρόδο μετά. Πω, η Ρόδος, τι είναι η Ρόδος. Ναι. Ρόδο μετά. Όταν λέμε Ρόδο, πού, σε ποιο λιμάνι δένετε? Στο λιμάνι της Ρόδου. Α, στη Ρόδο, ναι. Στην πόλη της Ρόδου. Ναι. Εκεί πάντα έχω ένα φίλο, με περιμένει, γιατί είναι πολύ δύσκολο και είναι γεμάτο. Δεν χωράει τίποτα. Πά στη μαρίνα. Εκεί βλέπουμε κρουαζιερόπουλια. Βλέπουμε ή έχει άλλο λιμάνι για τα κρουαζιερόπουλια? Φαντάζομαι ότι. Ναι, είναι το μεγάλο του λιμάνι του για τα κρουαζιερόπουλια. Είναι η Μαρινούλα μέσα στο λιμάνι. Από τη δεξιά μεριά δένουν τα μηχανοκίνητα, τα επαγγελματικά, και αριστερά είναι ο Όμιλος. Εκεί στον Όμιλο δεν έχει τίποτα. Αλλά με περιμένουν πάντα τα παιδιά εκεί. Οπότε πάτε με ρίσκο μια θέση και δένω εκεί μέσα. Η γραφική μαρίνα. Η γραφική μαρίνα αυτή είναι που πάω εκεί εγώ. Που μπαίνουμε με τα ελαφάκια. Εκεί που μπαίνω εγώ. Εκεί πάω εγώ. Στα ελαφάκια. Παίρνω τα ελαφάκια στο βάθος μέσα στο πλωτό εστιατόριο. Το θυμάσαι το πλωτό εστιατόριο εκεί. Αλλά η Ρόδος είναι 100 εκπομπές μόνη της. Ακριβώς. Δίπλα από το πλωτό εστιατόριο λοιπόν πάντα δένω εγώ. Είναι ο φίλος μου ο Γιάννης εκεί πέρα, τον παίρνω τηλέφωνο. Και πάντα να βρίσκει μέρος. Να σου πω, το καλοκαίρι έψαχνα μήπως ευρώ πουθενά, ναι. Αλλά δεν. Ήσουν εκεί, είδες τι ωραία κι είναι και η Ρόδος, έτσι. Ναι. Είναι αυτό που λες μέχρι κατά κοπές. Αξιωθήκαμε να πάμε, πραγματικά ναι, ήταν. Πανέμορφο. Μόνο για την. Γιατί να πεις, για την παλιά την πόλη, τέρμα. Δεν. Μια πόλη μνημείο της Ανατολικής UNESCO ολόκληρη. Ναι, πόσο να μιλάς για την παλιά την πόλη, ας πούμε. Ναι. Τα σοκάκια της, τα μαγαζάκια της, τα κάστρα της, τι να πω δηλαδή. Είναι φανταστικό το μέρος. Για την υπόλοιπη τη Ρόδο. Και εκεί έχω το φίλο μου τον Μάκη, τον λιμενικό, ο οποίος κάθε φορά με παίρνει το αυτοκίνητο και γυρνάμε όλη τη Ρόδο. Με πάει και που δεν με πάει. Έτσι. Και εκεί όμως νομίζω, όπως είπες πριν, είναι το σημαντικό να έχεις κάποιον. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν είσαι με ένα πρακτορείο μόνο σου. Ποιο πρακτορείο. Εντάξει, δεν. Σε κάθε νησί, πληροφορίες, τι θέλεις, εγώ εδώ. Υπάρχει άνθρωπος πάντα. Μουσεία, τέλεια μουσεία. Ναι, πάει παντού, δεν είναι. Και αυτό που με συγκίνησε πραγματικά στη Ρόδο ήταν το πόσο κοντά ήταν απέναντι. Τα μικρασιατικά παράλια. Ναι. Δηλαδή, αισθάνεσαι κάπως όπου. Ναι, βέβαια. Όπως και στη Σίμη, όπως και στο Καστελόριζο. Καλά, Καστελόριζο ακόμη πέρα. Καστελόριζο, δίπλα. Και Σίμη, βέβαια. Κολυμπώντας πας στο Καστελόριζο. Ναι. Αυτά τα μέρη τα έχω γυρίσει πολλές φορές. Στη Ρόδο έχω πάει 10-15 φορές με το σκάφος, στο Καστελόριζο το ίδιο. Και είναι τώρα που θυμάμαι ένα και με περιμένουν μπαρμπαγιόλ στην ταβέρνα και στο Καστελόριζο. Πότε θα έρθει, πάω εκεί, πίνουν τα ούζα μας. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, αυτά που ακούμε στις ειδήσεις του Φαλιράκη, ας πούμε, ναι, πραγματικά ναι. Που είναι μια τεράστια ξενοδοχεία, αυτά είναι κάτι, δεν ξέρω, είναι έτσι, από το μέλλον έρχονται, ας πούμε, τέτοιες εγκαταστάσεις και τέτοιες. Και όμως και εκεί θα βρεις το παραδοσιακό, θα βρεις τον αυθεντικό, τον ροδίτη, τον άνθρωπο, ο οποίος θα έρθει και θα σε... Έτσι και ναι, θα καλός σε λόγος. Καλοδεχτεί, πολύ... θα σε φιλοξενήσει, θα φιλόξενος. Ναι, φιλόξενος λαός και ναι, ακριβώς. Καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Έτσι. Έχεις να πεις 5 κουβέντες, θα σε αγκαλιάσουν, να σου πούνε, στους πληροφορίες, ναι. Άσε που δεν θέλει να σου πω, δεν θέλει και γνωστούς πια στα νησιά. Μπορείς να τους βρεις άμεσα, δηλαδή, άμα είσαι επικοινωνιακός άνθρωπος, κάνεις φίλους σε χρόνο μηδέν και γνωστούς. Ναι. Είναι επικοινωνία φοβερή, ναι. Πάρα πολύ ωραία πράγμα. Μάλιστα. Όλη διαδικασία. Ας μην επεκταθούμε στη λοιπόν, Ρόδο. Ναι. Ας μείνουμε λοιπόν εκεί που μείναμε. Στέλιο, σε ευχαριστώ πολύ γιατί σήμερα μας ταξίδεψες με το δικό σου τρόπο, έτσι, από το σκάφος σου, από εδώ, από τον άνεμο. Μας πήγες, ξεκίνησε από την Ιερά Πέτρα, Κάσο, Κάρπαθο. Φαντάζεσαι αυτός ο άνεμος να έχει στόμα να μπορούσε να μιλήσει, τι θα έλεγε. 45.000 μίλια έχει κάνει στη Μεσόγειο. Έτσι, 45.000 μίλια τα τελευταία 30 χρόνια που ταξιδεύει. Γερός, Κάρη.
Έτσι δείχνει. Για να έχει κάνει τόσα μίλια το καημένο μέσα τόσες θάλασσες, έτσι δείχνει. Αν είχε στόμα, θα έλεγε πάρα πολλά πράγματα. Αυτά που έχει δει, αυτά που έχει αντιμετωπίσει, τις δυσκολίες. Ναι. Αλλά και την αυτοσύνη του καπετάνιου του. Εντάξει, έτσι. Το σκάφο πάει μόνο του, θέλει και κάποιον, αλλά, ναι. Αλλά και το σκάφο δεν είναι καλό. Θέλω να σε ευχαριστήσω, ναι. Και θα ήθελα, για να το σκεφτούμε, την άλλη φορά, σε μια επόμενη φορά, να ταξιδέψουμε όχι πια στο Αιγαίο. Να μας βρεις τον άνθρωπο που μέσα από το λόγο του θα ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Σε όλες τις θάλασσες. Έχουμε. Λοιπόν, έχουμε το φίλο μου τον Κώστα Ξοβέργη, καπετάνιο στο εμπορικό ναυτικό, ο οποίος έχει να μας διηγηθεί ατελείωτες ιστορίες από όλη την πια με την Υδρόγειο. Με το καλό. Ναι, ναι, ναι. Να είσαι καλά. Πάρα πολλές. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά, πάλι παρέα και την επόμενη με το φίλο μας τον Κώστα. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, μέσα στην καταχνιά του χειμώνα, μέσα στο κρύο και στην ταλαιπωρία που ζούμε λόγω και των γενικότερα των καταστάσεων, θελήσαμε να γυρίσουμε στο καλοκαίρι και να ταξιδέψουμε σε δύο ελληνικά παραδοσιακά νησιά, στην Κάσο και την Κάρπαθο, εκεί στα Δωδεκάνησα. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είστε καλά.